τηλεόραση σε ρόλο παρουσιαστή τηλεπαιχνιδιού. Ιδιωτικό δημόσιο. Σας είπα ότι δεν έχω να δηλώσω κάτι παραπάνω. Στη δημόσια τηλεόραση, όπου επειδή ήσασταν και υποψήφιος με ένα άλλο κόμμα που δεν είναι τώρα στην κυβέρνηση, θα σας παίρνανε ξανά, πιστεύετε? Δουλεύω στην τηλεόραση 25 χρόνια. Με κάποιες επιτυχίες. Δεν χρειάζομαι κανέναν να με βοηθήσει για να πάρω μια μικρή δουλειά. Μιλήσατε για μικρή δουλειά. Αναφέρεστε στα χρήματα, στο μισθό ή στην αμοιβή? Ναι. Πήρα τα λιγότερα λεφτά που έχει πάρει ποτέ τηλεπαρουσιαστής στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Αν δεν ήμουν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, θα είχα πάρει πολλά λεφτά. Επειδή ήμουν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, θεώρησα ότι έπρεπε να πάρω τα ελάχιστα λεφτά για να μην προκαλέσω το κοινό. Θεώρησα ότι αυτό θα μου λέγανε και έναν έπαινο. Αντί για έπαινο, προσπάθησαν να μου ρίξουν μπουνιά. Δεν με πέτυχαν. Και εύχομαι οι δημοσιογράφοι των media, μια που το ανέφερες, να φύγουν από τον κόσμο της λάσπης και επιτέλους να κάνουν ένα βήμα προς τα μπροστά. Τους τα συγχωρούμε όλα τα τυπήματά τους. Γράψαν ότι πήρα 600.000 ευρώ. Να σας πω ότι ο Larry King δεν έχει πάρει δηλαδή τόσα λεφτά. Το τηλεπαιχνίδι που παρουσίασα ήταν το πιο φτηνό τηλεπαιχνίδι που προτάθηκε στην κρατική τηλεόραση. Ήταν τα λιγότερα λεφτά που πήρε ποτέ τηλεπαιχνίδι. Το να βάλεις βίσμα για να πάρεις ψίχουλα, νομίζω η κοινή λογική λέει το ανάποδο. Ότι βάζεις βίσμα για να τα οικονομήσεις. Κοίτα, πάντως ο Larry King παίρνει πολύ περισσότερο από 600 χιλιάρικα και πάρουν και